Του ευχαριστούμε το Θεό. Με τη χάρη του Χριστού θα διαβάσουμε τη σελίδα 332. Είναι από το βιβλίο Βασιλέων Α και το κεφάλαιο Ε, 5 δηλαδή. Κεφάλαιο 5, σελίδα 332 από το βιβλίο Βασιλέων Α. Και απέστειλεν ο Χιράμ, ο βασιλεύς της Τύρου, τους δούλους αυτού προς το Σολομώντα, ακούσας ότι έχρισαν αυτόν βασιλέα αντί του πατρός αυτού, διότι ο Χιράμ ηγάπα πάντοτε το Δαβίδ. Και απέστειλεν ο Σολομών προς τον Χιράμ λέγον, «Συ εξεύρεις ότι Δαβίδ ο πατήρ μου δεν ειδηνήθη να οικοδομήσει οίκονη στο όνομα Κυρίου του Θεού αυτού εξαιτίας των πολέμων των περικυκλούντων αυτών πανταχώθεν, έως ο Κύριος έβαλε τους εχθρούς αυτού υπό τα ίχνη των αποδών αυτού, αλλά τώρα ο Κύριος ο Θεός μου έδωκε εις εμέ ανάπαυσιν πανταχώθεν, δεν υπάρχει ούτε επίβουλος ούτε απάντημα κακών. Και ειδού εγώ λέγω να οικοδομήσω οίκον εις το όνομα Κυρίου του Θεού μου, καθώς ο Κύριος ελάλησε προς τον Δαβίδ τον πατέρα μου λέγον, ο Υιός σου, τον οποίον θέλω βάλει αντί σου επί των θρόνων σου, ούτως θέλει οικοδομήσει τον οίκον εις το όνομά μου. Τώρα λοιπόν πρόσταξον να κόψω συν σε εμέ κέρδους εκ του Λιβάνου, και οι δούλοι μου θέλουν συνείστε μετά των δούλων σου, και θέλω δώσει σε μισθόν δια τους δούλους σου κατά πάντα όσα είπεις, διότι εσύ εξεύρεις ότι μεταξύ ημών δεν είναι ουδής ούτως έμπειρος να κόπτει ξύλα ως οι Σιδόνιοι». Και ως ήκουσεν ο Χιράμ τους λόγους του Σολομώντος, εχάρις φόδρα και είπεν, «Ευλογητός Κύριος σήμερον, ως της έδωκε εις τον Δαβίδη ον σοφόν επί των λαών των πολλήν τούτων». Και απέστειλεν ο Χιράμ προς τον Σολομώντα λέγον, «Ήκουσα περί όσων εμίλησας προς εμέ. Εγώ θέλω κάμι πάν το θέλημά σου, δια ξύλα κέδρινα και δια ξύλα πεύκινα. Η δούλη μου θέλουση καταβιβάζει αυτά εκ του Λιβάνου εις την θάλασσα. Και εγώ θέλω κάμι να φέρω συν αυτά εις σχεδίας, δια της θαλάσσης μέχρι του τόπου, όντινα μηνύσεις προς εμέ. Και να λύσω συν αυτά εκεί. Και εσύ θέλεις παραλάβει αυτά. Θέλεις δε εκπληρώσει και στο θέλημά μου, δίνον τροφάς δια των οίκων μου». Έδιδε λοιπόν ο Χιράμις τον Σολομώντα ξύλα κέδρινα και ξύλα πεύκινα, όσα ήθελε. Ο δε Σολομών έδωκε στον Χιράμ 20.000 κόρων σίτου, διατροφή του οίκου αυτού, και 20 κόρους ελαίου και κοπανισμένου, ούτως έδινε ο Σολομών εις τον Χιράμ κατέτος. Και έδωκεν ο Κύριος τον Σολομώντα σοφίαν, καθώς είπε προς αυτόν, και ήτο ειρήνη μεταξύ Χιράμ και Σολομώντος, και έκαμον συνθήκη αμφότερη. Έκαμε δε ο βασιλεύς Σολομών ανδρολογίαν εκ παντός του Ισραήλ, και ήτο η ανδρολογία 30.000 ανδρών. Και απέστελαν αυτούς εις τον Λίβανον 10.000 τον μήνα καταλλαγήν. Έναν μήνα ήσαν εν το Λιβάνο και 2 μήνες εν της οίκης αυτών. Επί δε της ανδρολογίας ήτο Αδονιράμ. Και είχε ο Σολομών 70.000 αχτοφόρων και 80.000 λιθοτόμων εν το όρι. Εκτός των επιστατών των διορισμένων παρά του Σολομώντος, ήτην εσύσαν επί των έργων 3.300 επιστατούντες, επί των λαών των δουλεύοντα εις τα έργα. Προσέταξε δε ο βασιλεύς και μετέφεραν λίθους μεγάλους, λίθους εκλεκτούς, λίθους πελικητούς δια τα θεμέλια του οίκου. Και επελέκησαν οι οικοδόμοι του Σολομώντος και οι οικοδόμοι του Χιράμ και οι γύβλοι, και ετοίμασαν τα ξύλα και τους λίθους για να οικοδομήσω συν τον οίκον. Και ας πάμε σελίδα τη διπλανή, να διαβάσουμε από το 6ο κεφάλαιο και 11 εδάφιο. 6-11, σελίδα 333. Και ήρθεν ο λόγος του Κυρίου προς τον Σολομώντα λέγον, «Περί του οίκου τούτου, τον οποίον εσύ οικοδομείς, εάν περιπατείς τα διατάγματά μου και εκτελείς τα σκρίσεις μου και φυλά της πάσας τα σεντολάς μου περιπατών εις αυτάς, τότε θέλω βεβαιώσει τον λόγο μετά σου, τον οποίον ελάλησα προς Δαβίδ τον πατέρα σου, και θέλω κατοικεί εν μέσω των ιών Ισραήλ και δεν θέλω εγκαταλείπει το λαό μου Ισραήλ. Αμήν».
όταν ο Δαβίδ σκέφτηκε ότι αυτός κατοικεί σε ένα σπίτι, θα έλεγα, μεγάλο, μεγαλοπρεπές, και επισκεφτότανε τη σκηνή του μαρτυρίου, όπου εκεί ήταν τοποθετημένη η κυφωτός της Διαθήκης του Θεού, άρχισε να αισθάνεται άσχημα και φώναξε κάποτε τον αδελφό του, το φίλο του, τον προφήτη του, τον άνθρωπο τον οποίον εμπιστευότανε, και του είπε: «Νάθαν, ειδού τώρα εγώ κατοικώ ενίκο και δρύνω. Η δε κυβωτός του Θεού κάθεται εν μέσω παραπετασμάτων, και σκέφτομαι να οικοδομήσω οίκον μεγαλοπρεπή για το Θεό μου, όπου θα θέσω την κυβωτό της Διαθήκης». Και ο Νάθαν ο άνθρωπος χάρηκε με τη σκέψη του Δαβίδ, συμφώνησε με τη σκέψη του Δαβίδ και του είπε: «Πολύ ωραία η άποψή σου, η ιδέα σου, η σκέψη σου, κάνε όπως θέλεις». Και πράγματι ήταν μια πάρα πολύ όμορφη ανθρώπινη σκέψη, γεμάτη ευσέβεια και γεμάτη αγάπη από το Θεό, αφιέρωση, και μια σκέψη που ευαρεστείται ο Θεός. Αλλά όταν ο Νάθαν πήγε σπίτι του, τον επισκέφθηκε ο Κύριος, γιατί ήταν προφήτης. Και του λέει: «Πήγαινε πες στο δούλο μου το Δαβίδ ότι χαίρομαι για τη σκέψη που έκανε, αλλά δεν έχω εγώ πρόθεση και απόφαση βγάλει να οικοδομήσει ο Δαβίδ οίκον διεμέ, γιατί είναι ανήρ αιμάτων. Χαίρομαι όμως για τη σκέψη του Δαβίδ, γιατί και εγώ έχω αποφασίσει να οικοδομήσω οίκον μέγαν, λαμπρών, αλλά όχι τώρα, όταν θα βασιλεύσει ο Υιός του μετά από το Δαβίδ, ο Σολομών. Αυτός θα οικοδομήσει οίκον στο όνομά μου και θα στερεώσω το θρόνο της βασιλείας αυτού έως αιώνος. Εγώ θα είμαι πατέρας εις αυτόν και αυτός θα είναι Υιός εις εμέ. Και ό,τι αν πράττει, εγώ θα το ευωδώνω. Και εγώ θα τον ευλογώ». Και ο Δαβίδ το είπε στο γιο του το Σολομώντα, ότι ήθελα, αλλά δεν μ' άφησε ο Θεός να οικοδομήσω οίκον, αλλά μου είπε ότι εσύ θα οικοδομήσεις τον οίκον αυτόν, και μάλιστα μου έδωσε τα σχέδια ο Θεός του οίκου και να πάρτα, γιατί δεν θα τον οικοδομήσεις τον οίκον όπως εσύ θέλεις, αλλά όπως ο Θεός θέλει και όπως ο Θεός μου φανέρωσε με λεπτομέρειες τα σχέδια του οίκου. Και επίσης, κατά την πτωχία μου, είπε ο Δαβίδ, εγώ μαζεύω αγαθά πολλά, χρήματα πολλά, ώστε όταν θα έρθει ο καιρός, εσύ να έχεις για να μπορείς να οικοδομήσεις. Και ο Σολομών έγινε βασιλιάς, αλλά βλέποντας τις δυνατότητές του, διεπίστωσε ότι δεν μπορεί. Τον έχει ευλογήσει πολύ ο Θεός. Του έχει δώσει πλούτη μεγάλα, αλλά δεν έχει τα χριώδη για να οικοδομήσει. Δεν έχει κέδρους, πεύκα και κατάλληλους εργάτες που να ξέρουν να εργάζονται το ξύλο, την πέτρα, για να οικοδομήσουν αυτόν τον οίκον. Και έτσι περίμενε. Περίμενε να δει πώς θα γίνει αυτό. Γιατί είχε υπόσχεση, είχε πιστέψει στην υπόσχεση και είχε βεβαιότητα μέσα του, αλλά δεν μπορούσε.
Και πέρασε ένας χρόνος και δεν έγινε τίποτα. Και πέρασε δεύτερος χρόνος και πάλι δεν έγινε τίποτα. Και πέρασε τρίτος χρόνος και πάλι δεν έγινε τίποτα. Και τέταρτος χρόνος και πάλι δεν έγινε τίποτα. Αλλά όμως είχε γίνει εντωμεταξύ κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν έγινε βασιλιάς, πήγε και προσέφερε μεγάλες θυσίες στο Θεό με ευγνωμοσύνη που τον έκανε βασιλιά και που τον τίμησε με υποσχέσεις ότι αυτός θα οικοδομήσει οίκον μέγαν λαμπρών μεγαλοπρεπέστατων στο όνομα του Κυρίου. Και τέτοιες προσφορές και θυσίες δεν είχαν ξαναγίνει στο λαό Ισραήλ. Πάνω από 1000 ολοκαυτώματα. Ο Θεός όμως έκαμε κάτι μοναδικό. Τον επισκέφθη τον Σολομώντα Κατόναρ στον ύπνο του και του είπε: «Χαίρομαι για την ευγνωμοσύνη σου, χαίρομαι για την προσφορά σου, χαίρομαι για την ευλογία σου, αλλά πες μου τι θέλεις να σου κάνω». Και ο Σολομών δεν είπε «βόηθαμε να οικοδομήσω τον οίκο», δεν είπε «δώσε μου χρήματα», δεν είπε «δώσε μου δόξα», δεν είπε «δώσε μου νίκες», αλλά είπε «ο Θεός τον φώτισε», γι' αυτό έγινε και Κατόναρ. Είπε «Κύριε, δώσε μου αυτό που λείπει σε κάθε άνθρωπο, τη σοφία τη δική σου και τη σύνεση τη δική σου. Μου τα έχεις δώσει όλα, αλλά δεν έχω αυτό που δεν έχει κανένας άνθρωπος και δεν θα το έχει αν εσύ δεν του το δώσεις. Δώσε μου σοφία και σύνεση για να μπορώ να είμαι βασιλιάς κατά το θέλημά σου. Να μην κάνω λάθη. Να μην κάνω πράγματα που σε λυπούνε. Να μην κάνω πράγματα τα οποία θα έχουν κακές συνέπειες. Γιατί η πρόθεσή μου είναι καλή, αλλά οι αποφάσεις μου πρέπει εν τέλει να είναι σωστές. Το έργο μου να είναι κατά το θέλημά σου, ώστε οι συνέπειες, γιατί δεν είναι οι συνέπειες με βάση την πρόθεση, την αγαθή προαίρεση, οι συνέπειες είναι με βάση την υπακοή και το θέλημα του Θεού. Και ο Θεός χάρηκε πολλαπλάσια και του λέει, ενώ θα έπρεπε να ζητήσω όπως οι άλλοι άνθρωποι δύναμη, εξουσία, λεφτά, νίκες, και μου ζήτησε σε αυτό που πραγματικά σου χρειάζεται, γιατί αδερφοί αγαπητοί, σε όλους μας αυτό χρειάζεται. Αυτό είναι που δεν έχουμε. Και δεν το έχουμε αυτό γιατί. Γιατί είναι περιορισμένη η γνώση μας, η όρασή μας και η ακοή μας. Λίγα ξέρουμε. Πολύ λιγότερα βλέπουμε και πολύ λιγότερα ακόμη ακούμε. Άρα λοιπόν δεν έχουμε καμία ικανότητα να γνωρίζουμε το μέλλον και τι είναι αυτό που αν κάνουμε θα είναι ευλογημένο. Γι' αυτό όλο λάθη κάνουν οι άνθρωποι, όλοι μας. Όλο λάθη κάνουμε. Και οι χριστιανοί, άντε λίγο τους προστατεύει, επειδή τους προστατεύει ο Θεός, κάνουν λίγο λιγότερα. Οι άνθρωποι έξω όλο λάθη. Λάθη στην οικογένεια, λάθη στη δουλειά, λάθη στη ζωή, λάθη στη συγγένεια, λάθη στην έξοδο, λάθη στην είσοδο, λάθη στο σπίτι, παντού λάθη. Και γι' αυτό και είναι δυστυχισμένοι. Και ο Θεός του λέει, άκουσε με τώρα, θα σου δώσω σοφία τέτοια που δεν θα κάνεις ποτέ λάθος. Και με αυτή τη σοφία ο Δαβίδ δεν ξεκίνησε να προσπαθεί γιατί ήξερε ότι δεν μπορεί, αλλά περίμενε το Θεό που ήξερε με τη σοφία του Θεού ότι μόνο ο Θεός μπορεί. Και περίμενε
το σύνθημα από το Θεό. Περίμενε να δει ο Θεός τι θα κάνει, που το πάει. Δεν είπε δεν μπορώ, αλλά είπε αν και δεν μπορώ και επειδή ο Θεός μπορεί, θα περιμένω το Θεό και δεν θα κάνω τίποτα. Και πράγματι, αν και άργησε, δεν λησμόνησε ο Θεός. Γι' αυτό και ξαφνικά έρχεται ένα γράμμα από τον Χιράμ, τον βασιλέα της Τύρου, που ήταν φίλος του Δαβίδ και αγαπούσε πάντοτε τον Δαβίδ, γιατί έργο Θεού δεν μπορεί να γίνει εάν δεν υπάρχει αγάπη εγκεχημένη στις καρδιές των ανθρώπων από το Θεό δια Πνεύματος Αγίου. Εάν δεν υπάρχει αγάπη, ό,τι και να κάνεις είναι χαλκό ηχών και κύβαλων αλαλάζων. Άχρηστο. Ο Θεός λοιπόν είχε φτιάξει, όπως είχε φτιάξει την καρδιά του Δαβίδ, είχε φτιάξει και την καρδιά του Χιράμ, που ήταν ο μόνος που είχε ξύλα κέδρινα και πεύκινα και εργάτες να τα εργάζονται κατάλληλους και πολλούς. Αλλά το σημαντικότερο δεν είναι ότι μπορούσε ο Χιράμ, το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι αγαπούσε ο Χιράμ το Θεό, και αυτό είναι το θαύμα. Το θαύμα δεν είναι ότι μπορούσε ο Χιράμ, το θαύμα είναι ότι αγαπούσε ο Χιράμ. Αυτό είναι το θαύμα του Θεού. Γιατί όταν σ' αγαπάει κάποιος άνθρωπος, είναι έργο δάκτυλος Θεού. Μόνο ο Θεός μπορεί να βάλει αγάπη στην καρδιά ενός ανθρώπου για σένα, στην καρδιά της γυναίκας σου για σένα, του άντρα σου για σένα, των παιδιών σου για σένα, των αδελφών σου για σένα, του προϊσταμένου σου για σένα, του υφισταμένου σου για σένα, και λαμβανωμένου δε υπόψη ότι όλους αυτούς που είναι στο περιβάλλον μας πραγματικά τους έχουμε ανάγκη. Ποιος είναι ο ευλογημένος και ευτυχισμένος άνθρωπος? Αυτός στον οποίο ο Θεός τους γύρω του τους ειρηνεύει. Αυτός είναι ο ευάρεστος εις των Θεών, που το περιβάλλον του ο Θεός το ειρηνεύει, και τα άγρια θηρία τα ειρηνεύει ο Θεός σε αυτόν, γι' αυτόν και προς αυτόν που ευαρεστείται ο Κύριος. Όταν λοιπόν υπάρχουν εχθροί γύρω μας, δεν είναι να τους αντιμετωπίσουμε, είναι να προσευχηθούμε, να μετανοήσουμε, να επιστρέψουμε και να ζητήσουμε από το Θεό να βρούμε χάρη, να ταπεινωθούμε μπροστά στο Θεό, να βρούμε χάρη ενώπιον του Θεού και του ανθρώπου αυτού. Και πώς θα κερδίσουμε την αγάπη του Θεού σε αυτόν? Όταν ταπεινώνουμε τον εαυτό μας και εκφράζουμε την αγάπη που ο Θεός βάζει. Γιατί και γι' αυτό το λόγο ο Θεός λέει να αγαπάς τους εχθρούς σου. Γιατί? Για να τους κάνεις να σε αγαπήσουν. Να μην τους κρίνεις, να μην τους κατηγορήνεις. Και απορώ πως χριστιανοί άνθρωποι υπάρχουν που δεν έχουν αίσθηση φόβου Θεού και αίσθηση του θελήματος του Θεού και κρίνουν και κατηγορούν και δαχτυλοδεικτούν ανθρώπους ξένους μέχρι και αδερφούς. Είναι για το μόνο για το οποίο ισχύει το οφθαλμόν αντί οφθαλμού. Μην κρίνετε, γιατί θα κριθείτε. Με όποιο μέτρο κρίνετε θα κριθείτε. Με όποιο μέτρο μετράτε θα αντιμετρηθεί σε εσάς. Ο Σολομών βρήκε χάρη από το Θεό και υπήρξε ειρήνη πανταχώθεν. Πανταχώθεν ειρήνη. Αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, η ευλογία του Θεού. Πανταχώθεν ειρήνη. Και τότε ήρθε και αυτό το οποίο περίμενε, επειδή δεν μπορούσε και δεν ήξερε από πού θα έρθει, ήρθε τελικά. Και αυτό είναι το μήνυμα. Αυτό που δεν μπορείς θα έρθει. Θα έρθει μόνο από το Θεό, όταν εσύ ταπεινωθείς μπροστά στο Θεό και περιμένεις. Αλλά το πρώτιστο είναι όταν ο Θεός ανοίξει το μυαλό σου, την καρδιά σου, και σου δώσει τη δική του σοφία. Όχι τη σοφία του κόσμου,
που έχει πανουργία, απάτη, υποκρισία, τη σοφία του Θεού που έχει αγαθοσύνη, ειρήνη, ταπείνωση, την άνωθεν σοφία. Σήμερα λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, ένα είναι το αίτημά μας. Δώσε μας, Κύριε, άνωθεν σοφία, για να μπορείς να μας δώσεις και όλα τα άλλα που μας έχεις υποσχεθεί, και αν ακόμη δεν μας έχεις υποσχεθεί, που ευαρεστούμενος θα υποσχεθείς και θα μας χαρίσεις. Δώσε μας σοφία, Θεέ μου, τη σοφία τη δική σου, την άνωθεν, την ειρηνική, την ευλογημένη, και πάρε από πάνω μας κάθε σοφία ανθρώπινη που έχει υποκρισία, πανυπονεργία, δόλο και ιδιαιτέρως ματαιότητα. Βγάλτε από πάνω μας. Και πράγματι ήρθε ο Χιράμ, του εξέφρασε την αγάπη του, κατάλαβε με τη σοφία του Θεού ο Σολομών και του λέει δώσε μου. Και ο Χιράμ χάρηκε. Γιατί? Γιατί τον αγαπούσε. Ξέρεις τι θα πει, να σου ζητάει και να χαίρεσαι. Σου ζητάει και λες πα δόξα στο Θεό. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Και του λέει, ό,τι μου ζήτησες και πιο πάνω θα σου δώσω. Μου ζήτησες κέδρινη ξυλία. Κέδρινα, εγώ θα σου δώσω και πεύκινα. Δεν μπορείς να εργαστείς, θα σου στείλω και εργάτες. Και ό,τι μου ζήτησες, δεν θα έρθεις να τα πάρεις, έλα από το σπίτι μου να τα πάρεις. Όχι. Εγώ θα τα φορτώσω σε σχεδίες, θα στείλω καράβια, πλοία μπροστά να οδηγήσουν, θα τα φέρω μέχρι εκεί που θα μου πεις, θα τα λύσω και θα σου πω έλα τώρα να τα πάρεις. Έξω από το σπίτι σου θα τα φέρω. Και εγώ να το πω πιο σωστά, μέσα στο σπίτι σου θα τα φέρει ο Θεός. Μέσα στο σπίτι σου. Όχι μόνο αυτά που σου έχει υποσχεθεί, από αυτά που σου έχει υποσχεθεί θα ξεκινήσει και ευαρεστούμενος θα στα δώσει όλα. Ξέρεις τι, ξέρετε τι είπε? Όσα θέλεις θα κάνω όλο το θέλημά σου. Και από σένα τι θέλω? Μόνο να μου δίνεις άρτο να τρώω όταν εργάζομαι. Και ο Σολομών χάρηκε, του έδωσε 20.000 κόρων σίτου, διατροφήνει στον οίκον αυτού, και 20 κόρους ελαίου και κοπανισμένου, την καλύτερη ποιότητα, κάθε χρόνο. 4 χρόνια περίμενε και 7 χρόνια έκτιζε. Τον 11ο χρόνο τελείωσε ο ναός. Ποτέ δεν θα γινόταν ο ναός εάν ο Θεός δεν χρησιμοποιούσε το Χιράμ και αν στο Χιράμ δεν είχε βάλει ο Θεός αγάπη. Και έβαλε ο Θεός το Χιράμ αγάπη για να γίνει το σχέδιό του, και έδωσε ο Θεός σοφία στο Σολομώντα για να το καταλάβει, να περιμένει, να υπομένει, και όταν ήρθε να πάει να πλώσει το χέρι του να το πάρει. Αλλά όλα αυτά γίνονται δωρεάν, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να διατηρηθεί η ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Δεν είναι να μας δοθεί μόνο, βεβαίως και να μας δοθεί, αλλά το σημαντικότερο είναι να διατηρηθεί. Γιατί έχουμε δει να ευλογεί ο Θεός τους ανθρώπους και να γκρεμίζεται η ευλογία, να κατασπαταλείται η ευλογία. Άλλος για Χίο τράβηξε και άλλος για Μυτιλήνη. Ευλόγησε ο Θεός την οικογένεια, διαλύθηκε η οικογένεια. Ευλόγησε ο Θεός την εκκλησία, διαλύθηκε η εκκλησία. Ευλόγησε ο Θεός τον άνθρωπο, καταστράφηκε ο άνθρωπος. Είναι πολύ σημαντικό να αρχίσει, αλλά το σημαντικότερο είναι να συνεχίσει και να τελειώσει μέχρι εκείνη την ημέρα. Ευλογώ να σε ευλογεί και πληθύνω να σε πληθύνει. Γι' αυτό και ο Θεός άμεσα ήρθε. Όταν άρχισε η οικοδομή, του λέει έλα εδώ τώρα Σολομώντα, άκουσέ με, περί του οίκου μου, δικός μου είναι ο οίκος, δεν δικό σου, μην φανταστείς ότι αυτό που κάνεις είναι δικό σου, δικό μου είναι.
δικό μου είναι. Δική μου είναι η οικογένειά σου, δικός μου είναι ο άντρας σου, δική μου είναι η γυναίκα σου, δικά μου είναι τα παιδιά μου, δικά μου είναι η δουλειά μου, δικά μου είναι το σπίτι σου, δικά μου είναι η εκκλησία, δικά μου, όλα δικά μου είναι. Αμήν. Πρέπει αυτό να είναι βέβαιο. Τίποτα δεν έχουμε. Γυμνοί ήρθαμε, γυμνοί θα φύγουμε. Και αν κάποιος νομίζει ότι είναι τι ενώ είναι μηδέν, τον εαυτό του εξαπατά. Γι' αυτό ο καθένας να καυχάται στο έργο του, το οποίο έργο του ποιο είναι, μηδέν. Πού καυχόμεθα λοιπόν? Μα έχω κάνει τόσα. Δεν τα έχεις κάνει εσύ, ο Χριστός τα έχει κάνει. Μα έχω πει ωραία πράγματα, έχεις πει εσύ, ο Χριστός τα έχει πει. Μα ευλογήθηκα, δεν ευλογήθηκες, ο Θεός σε ευλόγησε. Και μην ξεχνάμε αδερφοί, κάτι πάρα πολύ σοβαρό, με μεγάλη προσοχή να το ακούσουμε. Ο Κύριος δίνει και ο Κύριος παίρνει. Ο Κύριος χαρίζει και ο Κύριος αφαιρεί. Δεν αφήνει να οικειοποιηθούμε τη δόξα του και την ευλογία του, θεωρώντας ότι εμείς κάναμε κάτι, ενώ είμαστε μηδέν. Εμείς δεν κάναμε τίποτα. Ο Κύριος έκανε. Εάν θεωρήσουμε ότι εγώ τα έκανα, εσύ τα έκανες, το μηδέν θα παραμείνει μηδέν. Αν πούμε όμως ότι ο Κύριος το έκανε, το μηδέν θα είναι για τον Κύριο και για τη δόξα του. Άρα πού θα καυχόμεθα? Καυχόμενος εν Κυρίω ας καυχάτε. Στο έργο μας που δεν το κάναμε εμείς, ο Κύριος το έκανε. Αμήν. Αμήν. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Είναι πεντακάθαρα τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν και του λέει του Σολομώντα, ο οίκος μου, τον οποίον εσύ οικοδομείς, αλλά εγώ σου έδωσα τη δυνατότητα και τα ξύλινα και τα κέδρινα και τα ξύλινα, τα πεύκινα και τους λίθους και, και τους εργάτες του Χιράμ και τους εργάτες, τους δούλους και τους αχθοφόρους που σου δώσα και λίγους για να επιστατούνε, εγώ τα δώσα όλα αυτά, εσύ τα οικοδομείς, τα διαχειρίζεσαι. Θα βεβαιώσω, θα πραγματοποιήσω το λόγο μου σχετικά με σένα που υποσχέθηκα στο Δαβίδ, τον βασιλιά, το δούλο μου, ότι εγώ θα είμαι πατέρα σου και εσύ γιος μου, εγώ θα κατοικώ ανάμεσά σου, εσύ θα είσαι λαός μου και εγώ θα βασιλεύω και δεν θα σε εγκαταλείψω. Θα τα πραγματοποιήσω αυτά υποσχέθηκα με μία προϋπόθεση. Πρώτον, εσύ θα περπατάς στα διατάγματά μου. Η ζωή σου θα είναι όλη μέσα στις διαταγές του Κυρίου. Δεύτερον, θα εκτελείς τη δικαιοσύνη μου. Όχι τη δικαιοσύνη σου. Όχι τη δικαιοσύνη σου, γιατί η δικαιοσύνη σου είναι σαν ρυπαρό ημάτιο. Τη δική μου δικαιοσύνη θα εκτελείς. Και τρίτον, θα φυλάτεις μέσα στην καρδιά σου για να περπατάς τις εντολές μου. Δηλαδή, δεν θα ζεις κατά το πνεύμα, θα περπατάς κατά το πνεύμα. Δεν θα ζεις, και εδώ αδερφοί αγαπητοί, να τονίσουμε μια φορά ακόμη, γιατί έτσι το κατάλαβα, πώς κατάλαβα τι σημαίνει περπατώ κατά το πνεύμα. Όταν διάβασα τη Ρούθ και βρέθηκα μπροστά στη Ρούθ και την Ορφά. Δύο γυναίκες που βρήκαν χάρη από το Θεό και παντρεύτηκαν δύο Ισραηλίτες, Μωαβίτισες, Αιθιώπισες, μελαχρινούλες, έξω από το λαό Ισραήλ. Επειδή όμως ο Ελιμέλεχ και η γυναίκα του, η Ναομή, τα κάναν χάλια, δεν έμεινε τίποτα όρθιο, γιατί δεν περπάτησαν με τη σοφία του Θεού, και η Ρουθ είπε, επιστρέφω μετανοημένη στο σπίτι μου. Και τώρα βρίσκονται μπροστά σε ένα δίλημα, η Ορφά και η Ρούθ. Θα έρθουμε μαζί σου, γιατί είχαν γνωρίσει το Θεό. Όπου είναι ο λαός σου θα είναι και ο λαός μου. Όπου είναι ο Θεός σου θα είναι και ο Θεός μου. Δεν θα σε αφήσουμε και δεν θα σε εγκαταλείψουμε. Και η Ρούθ είπε, όχι, δεν το κάνετε αυτό, νύφες μου, κόρες μου. Μείνετε εδώ στο σπίτι σας, στους γονείς σας, στους γνωστούς σας, στη γειτονιά σας. Βρέστε τώρα που πεθάναν οι άντρες σας, άντρες, να παντρευτείτε και ξανακάνετε τη ζωή σας.
Συμβουλή ωραία, αλλά όχι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Ο Θεός τι ήθελε, εκεί να πάνε. Πού? Στο Θεό του αντρός τους. Στον οίκο του Θεού. Στην περιοχή του λαού του Θεού. Και η Ορφά λέει, καλά τα λες. Λέει, θα γυρίσω πίσω. Η Ρούθ όμως, όχι. Θα περπατήσει κατά το πνεύμα. Η Ορφά περπάτησε κατά τη λογική της. Και κατά τη λογική της Ναομή. Η Ρούθ όμως, ξέρετε τι απόφαση πήρε. Θα ακολουθήσω μία, συγχωρέστε με, μία γυναίκα που θα γεράσει, που δεν έχει λεφτά να με φροντίσει, που εγώ δεν έχω λεφτά, άρα πρέπει να δουλεύω να τη φροντίσω, να την καθαρίζω, να την πλένω, και θα πάω σε μια ξένη χώρα που δεν με ξέρει κανείς και θα είμαι και Αιθιώπισσα, μαύρη μέσα σε λευκούς. Ναι, αλλά αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Όλες οι συνθήκες και οι σκέψεις ήταν ενάντια με το θέλημα του Θεού. Και η Ρούθ έμεινε. Την Ορφά ούτε την ξανακούσαμε. Χάθηκε κάπου στη γη Μωάβ. Η Ρούθ πήγε. Και για να αντιμετωπίσει δύσκολες καταστάσεις, τραγικές, θυσία. Αλλά η διαφορά, ξέρετε ποια ήταν? Ο Θεός ήταν μαζί της. Γιατί? Γιατί αυτή ήταν μαζί με το Θεό. Γιατί δεν σκέφτηκε με λογική. Σκέφτηκε με πίστη. Δεν είχε σοφία ανθρώπινη, είχε σοφία Θεού. Και ο Θεός τι την έκανε? Αρχόντισα. Της έδωσε τον πιο πλούσιο, τον Βοόζ. Την έκανε μητέρα του Χριστού. Και η Ναομή ποτέ δεν γέρασε να τη φροντίζει. Η Ναομή ήταν γερή μέχρι τα βαθιά της γεράματα και της μεγάλωσε και τα παιδιά. Και αυτή τι ήταν? Αρχόντισα του Κυρίου. Γιατί? Γιατί περπάτησε κατά το πνεύμα. Αυτό λέει και στο Σολομώντα. Μην είσαι ευχαριστημένος με την ευλογία μου, διεκδίκησε το θέλημά μου. Μην είσαι ευχαριστημένος που εγώ σε ευλόγησα μέχρι τώρα τόσο. Αυτά χάνονται. Τα χάσε η Ορφά. Χάνονται όλα αυτά. Διεκδίκησε το θέλημά μου για να έρθουν τα καλύτερα και τα συνεχόμενα και να απολαύσεις τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Και για 20 χρόνια ο Σολομών έμεινε. Στα 20 χρόνια όμως ξεχάστηκε. Η πολλή ευλογία τον έφερε σε αποστασία. Γνώρισε πολλές γυναίκες, παντρεύτηκε, λέει, 1000 γυναίκες. Τον αθεόφοβο. 1000 γυναίκες. Και η καρδιά του πλανήθηκε. Και στα βαθιά του γεράματα επέστρεψε, ενώ όμως τα είχε χάσει όλα. Ίσα ίσα έσωσε, θα έλεγα, την ψυχή του, ίσα ίσα ως διαπυρός. Γιατί παρασύρθηκε από την καρδιά του τον καιρό της μεγάλης ευλογίας. Και όταν είδε να φεύγουν από δίπλα του ένα-ένα όλα, να μαραίνεται, να χάνεται, αν και ο Θεός ήταν μαζί του με σπλάχνα αλλά όχι με ευλογία, στο τέλος είπε αυτό το καταπληκτικό που θέλω να το διαβάσω και το διαβάζω κάθε φορά που η καρδιά μου παίρνει στροφές ανάποδες, που είπε ο Θεός, ας ακούσομεν το τέλος της όλης υποθέσεως της ζωής μας. Φοβού των Θεών και όχι τους ανθρώπους. Κανένα φόβο μη φοβάσαι, μόνο το Θεό. Και φύλατε τα σέντολα σε αυτού. Ποιος τα λέει αυτά? Ο Σολομών στα γεράματα.
και φύλατε τα σεντολάς αυτού, επειδή αυτό είναι το παν του ανθρώπου. Διότι ο Θεός είτε το θέλεις είτε δεν το θέλεις θα φέρει σε κρίση κάθε έργο σου και κάθε κρυφό πράγμα που λες, που σκέφτεσαι, που κάνεις, είτε αγαθών είτε πονηρών, θα το φέρει σε κρίση ο Θεός. Γι' αυτό, αγαπημένα μου αδέρφια, να δοξάσουμε το Θεό που είμαστε σήμερα εδώ και μας ευλόγησε ο Θεός, αλλά να ταπεινωθούμε και να εξητήσουμε από το Θεό να μας δώσει σοφία και σύνεση να διατηρηθεί και να αυξηθεί. Και όσο εμείς ταπεινωνόμαστε, τόσο ο Θεός θα μας υψώνει. Και όσο εμείς υψωνόμαστε, τόσο ο Θεός θα μας ταπεινώνει. Γι' αυτό ταπεινώθητε υπό την κρατεάν χείραν του Κυρίου για να σας υψώσει ο Θεός εν καιρό. Αμήν.